Ιώνα, για ακόμα μία χρονιά δίπλα στον θεατρικό όμιλο Ερμιονίδας. Όπως βλέπεις και από το χειροκρότημα του κόσμου, κάθε χρόνο ανεβαίνει και η επίπεδο. Σίγουρα, ανεβαίνουμε σκαλοπάτια. Η σκάλα είναι μεγάλη, έχουμε πολλά σκαλοπάτια. Εγώ θεωρώ βέβαια τον εαυτό μου μέλος του ομίλου. Δεν είμαι ένας φίλος που έρχεται απλά. Είμαι ένα μέλος που από την αρχή της ανασύστασης του ομίλου είμαι εδώ. Και όπως λέει ο Δημήτρης, ο Σίδηρης, ο φίλος μου, φωτίζει τα όνειρά του. Μου αρέσει να φωτίζει τα όνειρά του και γενικά τα όνειρα πολλών ανθρώπων. Και φυσικά και δικά μου όνειρα. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη σκάλα. Την ανεβαίνουμε χρόνο με το χρόνο, σκαλοπάτι. Και ελπίζω να παραμείνει μεγάλη σκάλα, ώστε να μην φτάσουμε ποτέ. Να έχουμε συνέχεια να ανεβαίνουμε. Ιώνα, έχεις δουλέψει στο ανώτερο επίπεδο, στο Μέγκα, τόσα χρόνια. Έχουν δει τα μάτια σου πολλά θέατρα, πολλές ανάλογες προσπάθειες. Περίμενες σε μια επαρχιακή πόλη να φτιαχτεί μια τέτοια υποδομή? Αντικειμενικά, αν κρίνω από την ελληνική επαρχία, όχι. Επειδή όμως πιστεύω στους ανθρώπους και στη δύναμη που έχουν και τη θέληση, όταν βρέθηκα κοντά σε αυτή την ομάδα, θεώρησα ότι είναι δυνατόν. Γιατί το έζησα από κοντά, είδα κάθε στιγμή, είδα κάθε τούβλο να μπαίνει στη θέση του. Και τελικά έγινε πραγματικότητα και συμβαίνει. Και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται, αναβαθμίζεται, εξυγχρονίζεται και νομίζω ότι έχει δρόμο ακόμη. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι στον ΘΟΕ έχει προσθεθεί και νέο αίμα? Είδαμε σήμερα τη Φραντζέσκα, πόσο χρόνο, 6-7 χρονών. Ναι, είναι 6 χρονών. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει κάθε χρόνο και θα συμβαίνει. Αυτό είναι ένα θετικό. Και είναι ένα πλεονέκτημα του θεατρικού ομίλου Ερμιονίδας, ότι κάθε χρόνο βλέπουμε νέα παιδιά να μπαίνουν στην ομάδα. Όχι μόνο τα μικρά, και νέα παιδιά που είναι 16 και 15 χρόνια που μπορούν να παίξουν ρόλους. Η Φραντζέσκα σίγουρα συμμετέχει, δεν μπορεί ακόμα να παίξει το παιδί, όμως είναι εμπειρία μεγάλη να ανεβαίνει στη σκηνή και να παίρνει το χειροκρότημα. Αντέχει σκηνή το χειροκρότημα? Δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι βαρύ. Όμως νομίζω ότι τα παιδιά ήδη, το μεγάλο μέρος της ομάδας δηλαδή, έχει αποκτήσει μια καλή εμπειρία και είναι υποχρεωμένη να είναι και για το χειροκρότημα. Τώρα, μια και είσαι πολλά χρόνια δίπλα στον ΘΟΕ και στον Δημήτρη το Σίδερη, τα παιδιά του ΘΟΕ είναι συνεργάτες σου ή έχουν γίνει φίλοι σου? Γιατί βλέπουμε ότι έχετε αναπτύξει μια σχέση. Να το πούμε μια λέξη, είναι η οικογένειά μου. Ίσως αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του ΘΟΕ, ότι είναι μια οικογένεια δαμέλη. Βέβαια. Είναι όλοι οι αδέρφια μεταξύ τους. Και είμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας. Και τα σκυλάκια που έχουμε εδώ είναι μέλη της οικογένειας. Και αυτό, όπως είπα, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αγάπη, η αλληλεγγύη. Και όλοι μαζί καταφέρνουμε αυτό που καταφέρνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια του φεστιβάλ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.